Καταρχάς να σας καλωσορίσω, στο Δήμο Παιωνίας και στην ιστορική πρωτεύουσα που είναι η Οικουμένησσα. Είμαστε στο καλύτερο μέρος φυσικού περιβάλλοντος που μπορεί να προσφέρει τα πάντα. Και μπράβο τον συντοπίτη μας, τον Θάνο τον Σόφση, που πήρε αυτή την πρωτοβουλία για να αναδείξει μέσα από τον αθλητισμό, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι ο αθλητισμός ενώνει, και πραγματικά να δείξει οτιδήποτε καλό υπάρχει σε αυτή την πατρίδα μας. Και ειδικά βέβαια εδώ πέρα στο Δήμο Παιωνίας και εδώ που βρισκόμαστε στη Οικουμένησσα. Εγώ χαίρομαι και όταν αυτό το εγχείρημα το κάνει ο συντοπίτης μας, ακόμα περισσότερο, γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά αν θέλουμε και έχουμε ανθρώπους δικούς μας οι οποίοι μπορούν να δείξουν και να αναδείξουν σε συνεργασία πάντα μαζί με την τοπική εξουσία, την τοπική αυτοδιοίκηση περισσότερο, να αναδείξουν οτιδήποτε υπάρχει στον τόπο μας. Δεν είναι μόνο τα φυσικά τοπία. Υπάρχει και ο κόσμος, ένας κόσμος αγνός, ένας κόσμος μακεδονικός κόσμος, ο οποίος προσφέρει παράδοση, προσφέρει Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν θερμά συγχαρητήρια και πάλι στο Θάνο που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και επειδή το γνωρίζω από τα παλιά γιατί έτυχε να είμαι του αθλητισμού και εγώ βέβαια σε άλλο μετερίζει στο ποδόσφαιρο και εκ των πραγμάτων έτσι τέτοιες πρωτοβουλίες πραγματικά μας χαροποιούν και είμαστε εδώ να συνεισφέρουμε για οτιδήποτε. Τώρα στην προκειμένη περίπτωση όπως ο Θάνος ο Τσόπτσης, όπως η Εβίνα η Μάλτση, άνθρωποι που μας εκπροσωπούν ως Δήμος Παιωνίας μαζί με όλο τον κόσμο αυτόν και ειδικά όπως είπα και πριν με τους φορείς, μπορούμε να κάνουμε ένα team το οποίο μπορεί να προσφέρει πολλά στον τόπο. Μπορεί να κάνει να πέσουν ιδέες, οι οποίες ιδέες θα δώσουν προστιθέμενη αξία σε αυτόν τον τόπο. Ναι, έχουμε τώρα μοναστηριακό τουρισμό. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, μπορώ να σας πω, και του νομού, της περιφερειακής ενότητας ως τουριστικό προϊόν. Είναι καιρός βέβαια να αρχίσουμε και το αθλητικό τουρισμό. Με το σκεπτικό αυτό για να αναδείξουμε, όχι μόνο να αναδείξουμε βέβαια τον αθλητισμό, ο οποίος όπως είπα πριν ενώνει, και περισσότερο να δείξουμε τα φυσικά τοπία που έχει η χώρα μας. Βλέπετε ότι λειτουργούν σύλλογοι, διάφοροι σύλλογοι. Και δέστε μέσα από εκεί πώς όταν λειτουργούν όλοι μαζί, πώς πετυχαίνουν το στόχο τους. Αυτός είναι ο στόχος μου εμένα, να ενώσω και μέσα από τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός πραγματικά, αν είναι ουσιαστικός, δεν θέλει λεφτά, θέλει ψυχή και την ψυχή την έχει ο Έλληνας.